Καλό μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. Γεια σας. Καλό μεσημέρι. Τι κάνετε? Ήρθε ο Πάτσης, γιατί λέμε ήρθε, δεν ήρθε ο Πάτσης στη Βουλή για τον προϋπολογισμό? Όχι, δεν ήρθε. Δεν τον είδατε εσείς πουθενά? Τι να δούμε, δε. Τι να δούμε, τι να πρωτοδούμε. Παιδιά, η κατάσταση είναι και για γέλια και για κλάματα. Αν πραγματικά ο κόσμος δεν υπέφερε, θα ήταν για γέλια, μόνο για γέλια. Αλλά είναι και για κλάματα. Και πραγματικά εδώ χρειάζεται, δηλαδή πουλάνε φύκια και μεταξύ τους κορδέλες. Μας περνάνε για ανόητους, κύριε Σιντιχάκη. Για πρόβατα, νομίζουν ότι θα καθαρίσουν με το λαό εύκολα και με τις τηλεοράσεις που ελέγχουν. Δεν μπορώ και από τη θέση που είμαι να σας πω. Έχετε το ελεύθερο να τα πείτε εσείς αυτά. Εντάξει, θα τα λέμε εμείς. Σε κάθε περίπτωση, το παραλαμβάνω, είναι φύκια για μεταξωτές κορδέλες, είναι η απόλυτη κοροϊδία. Μια με το εισαγόμενο πληθωρισμό, μια με τα μέτρα τα παμά, μια με το καλάθι του νοικοκυριού, τα βάουτσες, τα full pass και τα λοιπά, και τώρα το, πώς το λένε αυτό, το καινούργιο, pass, το food pass. Ναι. Το food pass, το food, ναι. Pass, ναι, food pass. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι πρόκειται για ένα προεκλογικό μέτρο. Την Κυριακή όμως των εκλογών θα πάμε και εμείς να πούμε να φύγει pass. Να ρωτήσω κάτι. Εγώ, όπως λέει και ο Θοδωρής, το λένε σανόπας. Σανόπας. Σανόπας είναι αυτό. Έχει απόλυτο δίκιο ο Θοδωρής τώρα που το λέει. Έτσι είναι. Το τραγικό της υπόθεσης, ξέρετε ποιο είναι όμως, ότι δεν συζητάνε καν για μισθό. Ναι. Φοβερό δεν είναι αυτό που λέτε τώρα, κύριε Σιντιχάκη, όμως, ότι δεν συζητάνε για αξιοπρέπεια, δηλαδή, και μιλάνε για ελεημοσύνη. Και θέλουν και αυτοδυναμία. Προσπαθούν να περάσουν στην ψυχολογία του κόσμου ότι πλέον ο μισθός και η σύνταξη είναι κάτι πολύ μακρινό, είναι τελειωμένη υπόθεση. Άρα πρέπει να διεκδικήσουμε το ψίχουλο. Ναι. Τα ψίχουλα. Τα ψευτοεπιδόματα αυτά. Γι' αυτό και το ΚΚΕ επιμένει να καταθέτει την τροπολογία για την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και αντίστοιχα τη σύνταξη. Αυτό που γινόταν, μόνο έτσι. Ναι. Θα την επανακαταθέσει. Ναι. Ένα από τα νομοσχέδια αύριο μεθαύριο, αν κάνω λάθος, θα επανακατατεθεί. Επιμένουμε, γιατί θέλουμε να επαναφέρουμε στη συζήτηση την ανάγκη στις σημερινές συνθήκες να ζει ο άλλος με αξιοπρέπεια, με το μισθό του και τη σύνταξή του. Και όχι με τα ψίχουλα. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για ένα προϋπολογισμό. Καταρχήν, τσακώνονται η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Τσακώνονται ποιος διεκδικεί την πατρότητα ενός μεταμνημονιακού προϋπολογισμού. Δηλαδή εδώ στην κυριολεξία έχουν τσακίσει τον λαό με όλα αυτά τα μέτρα διαχρονικά, με αβάσταχτη φορολογία, μαχαίρι ξανά σε μισθούς ή συντάξεις, υποχρηματοδότηση στο τετράγωνο, συνθήκες στόκες ενεργειακής κρίσης και τα λοιπά, και όμως αυτοί αγωνίζονται μεταξύ τους για το ποιος έχει την πατρότητα αυτού του προϋπολογισμού. Που αν κάποιος κάτσει, ας πούμε, και τα δει πολύ συγκεκριμένα, ναι, είναι πολύ συγκεκριμένα. Δηλαδή το 2023 το σύνολο των φόρων και των χαρατσιών που θα επιβαρύνουν τα λαϊκών οικογενειά φτάνει περίπου στα 57 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή αυξάνονται τα φορολογικά έσοδα, ναι, κατά 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Ναι, αλλά αν πάρεις ως δεδομένο ότι πάνω από το 95% των φορολογικών εσόδων το πληρώνει ο λαός και μόλις κάτι λιγότερο από το 5% το πληρώνουν οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, αντιλαμβάνεσαι τη ληστεία που έχει υποστεί αυτός ο λαός διαχρονικά. Εθελοντική φορολογία των εφοπλιστών. Με συγχωρείτε, έχετε ξανακούσει, σας έχει προτείνει σας κανένα διαθελοντική φορολόγηση? Ούτε μείωση στο 5% τώρα το πρόσφατο το δώρο που δόθηκε, έτσι. Λοιπόν, βεβαίως. Λοιπόν, μέχρι σήμερα όμως η χωρητικότητα του ελληνόκτητου στόλου αυξήθηκε κατά 46-47%, έχουν εκτοξευτεί τα κέρδη τους. Βέβαια. Και αλλού οι σημαίες. Έτσι. Βάλτε τον αναβαλλόμενο φόρο που ψήφισαν από κοινού και είναι η Δημοκρατία τον 14, ο ΣΥΡΙΖΑ τον 17 και εξασφαλίζει φοροασυλία των τραπεζών. Και φυσικά όλοι αυτοί οι άδικοι ειδικοί φόροι κατανάλωση στο ηλεκτρικό ρεύμα, στα ενεργειακά προϊόντα κτλ. Που από κοινού ψήφισαν όλοι μαζί. Αλλά αυτός ο διαγωνισμός, θέλω να σας πω μεταξύ, ναι, είναι για να σηκώσει αυτό τη σκόνη ότι μια βολική έτσι κόντρα την παράθεση μεταξύ των δύο, όπως ήταν και παλιά, έτσι, Νέα Δημοκρατία, ναι, Πάσου, αντίθετα τώρα Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ, για να συσκοτήσει αυτή την πραγματικότητα, διότι έχουν κοινή στρατηγική κατεύθυνση. Δηλαδή δεν μπορείς
όταν λέτε σύμπνοια, σύγκληση στο ζήτημα του Ταμείου Ανάκαμψης, που είναι κομβικό ζήτημα, είναι στρατηγική επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ευρωπαϊκών Μονοπωλίων, έτσι μέσα από την διακρατική στήριξη των μονοπωλίων, και είναι μια επιλογή και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή 32 δισεκατομμύρια ευρώ. Πράσινη ανάπτυξη, ψηφιακός μετασχηματισμός, μεγάλη ξενοδοχειακή όμιλη θα ωφεληθούν από αυτή την ιστορία, μεγάλη κατασκευαστική όμιλη, και σε τελική ανάλυση αυτός ο λαός δεν θα πάρει τίποτα. Δηλαδή εκατομμύρια λαϊκά νοικοκυριά παλεύουν εδώ πέρα στις ακρίβειες με την ενεργειακή φτώχεια και αυτοί περί άλλων τη βάζουν. Μα τώρα για να πούμε την αλήθεια, κύριε Συντυχάκη, υπάρχουν άνθρωποι που στερούνται και το φαγητό, έτσι. Δεν είναι τώρα, δηλαδή, είτε με μνημόνια είτε χωρίς μνημόνια, εδώ υπάρχουν άνθρωποι που στερούνται το φαγητό ακόμη. Βεβαίως. Στην οικογένεια, έτσι. Δεν είναι, όχι μόνο το φαγητό, συγγνώμη, αυτό το μισθό που παίρνει κάποιος, ένας οικογενειάρχης με δύο παιδιά, το μισθό που παίρνει πρώτη του μήνα, που δεν το παίρνει, το πάει 5, 6, 7, το κάνω, όπου το παίρνει, μετά από 2-3 ημέρες δεν υπάρχουν χρήματα. Δεν υπάρχουν χρήματα. Σε ακρίβεια και σχροκέρδια. Για να πληρώσει όλες τις υποχρεώσεις που πρέπει να τις πληρώσει και δεν τις πληρώνεις. Και δεν τις πληρώνεις. Άρα λοιπόν εδώ μιλάμε για τη συντηρητική πλειοψηφία του λαού. Είτε πρόκειται για εργατοϊπάλληλους, είτε πρόκειται για αυτοαπασχολούμενους, είτε για φτωχούς αγρότες. Όλοι έχουμε μπει στην προκρούστια κλίμη αυτής της ανάπτυξης, μιας καπιταλιστικής ανάπτυξης που έρχεται να ωφελήσει λίγους σε βάρος των πολλών. Τύφλα να έχουν οι πάτσιδες και οι καηλίδες. Δηλαδή εδώ μέσω του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων είναι να διοχετευτούν, γι' αυτό λέμε ότι και αυτός ο προϋπολογισμός είναι μια αναδιανομή του πλούτου από τους πολλούς προς τους λίγους. Δηλαδή μέσω του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων θα φύγουν περίπου 8,5 δις και από το Ταμείο Ανάκαμψης άλλα τόσα, δηλαδή ένα σύνολο 15 δισεκατομμυρίων θα κατευθυνθούν ακριβώς στην ενίσχυση των επιχειρηματικών ομίλων. Αυτό θα το πληρώσει ο ελληνικός λαός πανάκριβα. Ξέρετε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχει τσάπα γεύμα. Αυτό το υπερμνημόνιο που λέγεται Ταμείο Ανάκαμψης θα το πληρώνει μέχρι το 2060 και βάλει ο ελληνικός λαός με φουλ υπερφορολόγηση. Και με την άμεση και πολύ δε περισσότερο με αυτή την άδικη επέσχυντη έμεση φορολογία που έχει τσακίσει πραγματικά το λαό. Την πληρώνει και αυτοαπασχολούμενη. Αν έχετε παρατηρήσει, και η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και διαχρονικά οι κυβερνήσεις λέμε ότι αποτελούν εμπόδιο στην ανάπτυξη της οικονομίας, μάλλον δεν χωράνε στις αντοχές της οικονομίας για την ακρίβεια οι αυτοαπασχολούμενοι. Τους πουλάνε το αφήγημα ότι η ανάπτυξη που θα έρθει θα σώσει και τους μεγάλους και τους μικρούς. Είναι δυνατόν ποτέ να ικανοποιούν και τους λίγους και τους πολλούς, δηλαδή και το κεφάλαιο και τους εργαζόμενους? Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Καλά, το παρελθόν τους, από το παρελθόν τους μπορούμε να καταλάβουμε και τι μας ετοιμάζουν για το μέλλον. Ακριβώς. Τα δείγματα γραφής τα δείχνουν επί σειρά έτω. Τώρα να πάρω την κατάλληλη πάσα τώρα που μου έκανε ο Γιώργος. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Επειδή ακούγονται πάρα πολλά για την επόμενη μέρα των εκλογών, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα θελήσει να κάνει συνασπισμό, όπως θέλω να το πείτε, στην κυβέρνηση, με μέρα 25, με ψήφο ανοχής από εσάς. Μπορείτε λίγο να το ξεδιαλύνετε? Νομίζω είναι ξεκάθαρο το κουκουέ. Ένα λεπτάκι. Ίσως το μόνο κόμμα που είναι ξεκάθαρο. Είναι και μια εκδήλωση αδυναμίας από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Αντί να προχωρήσει με όρους, πώς να το πω έτσι, πολιτικούς, ιδεολογικούς, προσπαθεί και εδώ να συσκοτήσει την πραγματικότητα. Διότι πλέον δεν έχει την έξωθεν καλή μαρτυρία ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει έξωθεν καλή μαρτυρία. Το ένα νόμος και ένα άρθρο και με ένα τρίτο μνημόνιο που τσάκισε τα πάντα, πώς θα έρθει τώρα? Και έχοντας μάλιστα κάνει ένα σωρό συμφωνίες με τους Αμερικανούς και τον ΝΑΤΟ που έχουν φυτρώσει στη χώρα μας τόσες αμερικάνικες βάσεις, εξυπηρετούν τους τα αμερικανοτοϊκά συμφέροντα και έδωσε και την πάσα στη Νέα Δημοκρατία για να ξανακάνει μία συμφωνία με τους Αμερικάνους, με τους Γάλλους για την αγορά, τα εξοπλιστικά κτλ. Πώς θα έρθει τώρα να κάνει πρόταση στο ΚΚΕ? Γι' αυτό η δική μας κριτική στην κυβέρνηση και στον προϋπολογισμό, όπως και στον ΣΥΡΙΖΑ, δεν αφορά τα επιμέρους. Γιατί καταδίκη μια ανούσια συζήτηση. Το ΚΚΕ έχει θέσεις και πρόγραμμα εναντίωσης με τα κεντρικά, τα βασικά ζητήματα. Γι' αυτό αποτελεί και την καλύτερη εγγύηση στον αγώνα και για τα κεντρικά αλλά και για τα επιμέρους.
Γιατί, για παράδειγμα, σήμερα ο στόχος της φθηνής ενέργειας δεν προϋποθέτει εναντίωση και ρήξη με την πράσινη ανάπτυξη. Καταστρατήγηση της ρήτρας του άνθρακα για να επαλειτουργήσουν οι δημοτικοί σταθμοί κτλ. Λέει τέτοια πράγματα ο ΣΥΡΙΖΑ. Για παράδειγμα, η προστασία της λαϊκής θέσης από τους πληστηριασμούς. Δεν απαιτεί σύγκρουση με τη σταθερότητα των τραπεζών, με τα ΚΕΦ, των εταιριών διακήρυξης. Λέει μήπως κάτι τέτοιο ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έφερε ιδιώνυμο. Όποιος αγωνίζεται ενάντια στους πληστηριασμούς, κάνει ιδιώνυμο αδίκημα. Λοιπόν, άρα η προστασία σήμερα του λαϊκού εισοδήματος απαιτεί σύγκρουση με την υπάρχουσα έτσι ασυδοσία, να το πω έτσι, της καπιταλιστικής κερδοφορίας, και απαιτεί αγώνα για ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις. Και από αυτή την άποψη το ΚΚΕ είναι εδώ, ανοίγει την αγκαλιά του σε αυτή τη μεγάλη κοινωνική συντηρητική λαϊκή πλειοψηφία και τους λέει εδώ μπορούμε να δώσουμε τη μάχη μαζί και στο κοινωνικό επίπεδο και ερχόμενοι προς τις εκλογές να δώσει ένα ηχηρό χαστούκι, ψήφο χαστούκι και στη Νέα Δημοκρατία, στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ, διότι διαχρονικά αυτοί ευθύνονται, δεν είναι αφορή του αίματος κανένας από τους αυτούς, και να προχωρήσουμε με το ΚΚΕ και για τις μικρές μάχες και τα κέρδη από αυτές τις μικρές μάχες, αλλά και για τη μεγάλη μάχη, που η μάχη είναι η ανατροπή αυτής της βαρβαρότητας. Και ανατροπή αυτής της βαρβαρότητας σημαίνει ότι αναδύεται το καινούριο. Και το καινούργιο δεν μπορεί να είναι άλλο από το σοσιαλισμό, το οποίο επανεμφανίζεται γρημύτερο, πολύ πιο ικανό, έμπειρο να δώσει τη μάχη για να κάνει αυτό το άλμα στη ζωή των εργαζομένων. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε. Σας ευχαριστήσουμε. Καλό μεσημέρι να έχετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά, καλή συνέχεια, καλές γιορτές. Καλές γιορτές. Γεια σας.